δεν πρέπει να επενδύτε μόνο τους ενάρετους άνδρες, αλλά και να τους μιμήσετε. Αν θέλεις να πείσεις έναν άνδρα ότι κάνει λάθος, κάνε το σωστό, οι άνδρες πιστεύουν αυτό που βλέπουν. Ένας άνδρας περιστασιακά θα σκοντάψει στην αλήθεια, αλλά τις περισσότερες φορές θα σηκωθεί και θα συνεχίσει. Ένας gentleman δεν είναι παρά ένας υπομονετικός λύκος. Ευκολότερα προφυλάσσεται κανείς από μία οξύθυμη γυναίκα, παρά από πανούργο και σιωπηλό άνδρα. Η ομορφιά ενός άνδρα δεν είναι στην εμφάνισή του, αλλά στις πράξεις του. Να θυμάστε, οι άνδρες κάνουν πρόταση, μόνο τότε όταν φοβούνται να σε χάσουν. Ο άνδρας εκτιμάται για τα επιδεικτικά του ενδύματα, μόνο από τους τρελούς και τις γυναίκες. Μόνο οι πιο σοφοί και οι πιο χαζοί άνδρες δεν αλλάζουν ποτέ. Ο άνδρας πρέπει να είναι πειθαρχημένος, γιατί είναι από τη φύση του πρωτόγονος και άγριος. Ένας πραγματικός άνδρας δεν θα σε απατήσει. Ο πραγματικός άνδρας πάντα αγαπάει και σέβεται τους γονείς του. Η γυναίκα κρύβει από τον άνδρα το παρελθόν της, ο άνδρας από τη γυναίκα το μέλλον της. Ένας άνδρας πέφτει τόσο χαμηλά πάντα, όσο τον αφήνει να πέσει η γυναίκα του. Δεν δείχνει μόνο η αρχή τον άνδρα, αλλά και ο άνδρας την αρχή. Νιώθοντας ότι δεν σε χρειάζεται κανείς, είναι ένας μικρός θάνατος για τον άνδρα. Όλοι οι άντρες είναι από το ίδιο μέταλλο, αλλά όχι από το ίδιο καλούπι. Το να εξουσιάζεται ένας άντρας από μια γυναίκα, είναι ο μεγαλύτερος εξευτελισμός. Οι σπουδαιότερες αλήθειες είναι οι πιο απλές. Έτσι είναι και οι σπουδαιότεροι άνδρες. Ο πραγματικός άνδρας πάντα πετυχαίνει αυτό που θέλει μια γυναίκα. Ο άνδρας δεν μπορεί να ξέρει τι θέλει μια γυναίκα, αυτό πρέπει να του το πει η ίδια. Η καλή γυναίκα είναι σωτηρία στη ζωή ενός άντρα. Ένας πραγματικά μεγάλος άνδρας διακρίνεται από τρία σημεία: μεγαλειώδη σχεδιασμός, ανθρώπινη εκτέλεση, μετριοφροσύνη στην επιτυχία. Γυναίκα, αυτή η λέξη από μόνη της μας κάνει άνδρες. Δεν μπορείς να γνωρίζεις έναν άνδρα, αν δεν ξέρεις τη στάση του απέναντι στον Θεό, στη γυναίκα και στο χρήμα. Αν οι άνδρες γνώριζαν αυτά που σκέφτονται οι γυναίκες, θα ήταν 10 φορές πιο τολμηροί. Οι άνδρες δεν σταματάνε να παίζουν επειδή μεγαλώνουν, μεγαλώνουν επειδή σταματάνε να παίζουν. Ο μοναδικός άνδρας που πράγματι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς γυναίκα, είναι ο γυναικολόγος. Η απόφαση ενός άνδρα να παντρευτεί, είναι η τελευταία στη ζωή του που παίρνει ο ίδιος. Ο άνδρας ποθεί πρώτα και ύστερα αγαπά, ενώ η γυναίκα πρώτα αγαπά και ύστερα ποθεί. Οι άνδρες που έχουν τη μεγαλύτερη πέραση στις γυναίκες, είναι συνήθως αυτοί που δεν τις χρειάζονται. Η τιμή των ανδρών αυξάνει στο φως του ήλιου, η τιμή των γυναικών ανοίγει στη σκιά.